Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα. Η κυρία Ειρήνη Χουδετσανάκη Γιακουμάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας κυρία Δουργεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να σας ακούσουμε λοιπόν, τον πρόλογο τον ακούσατε. Τον πρόλογο τον άκουσα. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη χρονιά των παραγωγών και θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί για το πώς αντιμετωπίζουμε τα διάφορα προβλήματα. Αναφερθήκατε στις ζημιές που αυτό είναι σίγουρα ένα κομμάτι του ΕΛΓΑ και θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει. Έχουμε μιλήσει ήδη με τον κύριο Δασκαλάκη και θα μας ενημερώσει και εμάς το μεσημέρι μετά από την επίσκεψη που θα κάνουν και την αναγγελία που έχει γίνει. Το κομμάτι της δακοκτονίας που μας αναλογεί, νομίζω ότι είμαστε και εκεί σε μια στιγμή που δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει τελειώσει η δακοκτονία. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ επισταμένος πάνω από το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου. Είναι μια δύσκολη χρονιά για το δάκο γιατί έχει πολλές υγρασίες. Οι συνθήκες, οι κλιματικές δεν βοηθούν την καταπολέμηση του δάκου και προσπαθούμε με τα μέσα που έχουμε να ανταποκριθούμε. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, υπάρχουν αυτά τα έξτρα χρήματα από το Υπουργείο, τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ήρθαν πολύ νωρίς οι τομεάρχες φέτος για πολύ θετικό αυτό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές ερχόταν Ιούλιο. Mm-hmm. Έχουν γίνει ήδη οι πρώτοι ξεκασμοί. Γίνονται σε κάποιες ενότητες και δεύτερος στεκασμός, ειδικά στα παράλια και στις πρώιμες περιοχές. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά τόχοι. Εγώ έχω επισκεφτεί όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Έχω κάνει ήδη συναντήσεις και με τους διευθυντές και με τους, και με τους επόπτες και με τους τμηματάρχες. Η αστάθεια λοιπόν. Γιατί το αποτέλεσμα θα φανεί η κυρία Δουβιεράκη τον Οκτώβριο, αλλά τουλάχιστον είμαστε πολύ επισταμένα. Είσαστε πάνω, εννοείται, από το πρόβλημα για να δείτε κυρίως σε ποιες περιοχές ενδεχόμενα να χρειαστεί να πάτε σε ενισχυμένο ψεκασμό. Αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτό το οποίο λέτε, κυρία Χουδετσανάκη. Κοιτάξτε, μπορούμε σίγουρα κάποιες περιοχές θα χρειαστούν, αλλά και αυτό θα το δούμε από τις καιρικές συνθήκες, εξαρτάται πολύ. Ύστερα φέτος έχουμε μια ιδιαίτερη ιδιομορφία που ψεκάζουμε μόνο με ένα φάρμακο, που είναι όμως αποτελεσματικό. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι δεν μπορείς πριν τις 20 μέρες να κάνεις παρέμβαση ξανά γιατί απαγορεύεται. Έχουμε κάποια λεπτά σημεία, όμως το παρακολουθούμε. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτό που λέτε, όπου χρειαστεί θα γίνουν επιπλέον ψεκασμοί, έτσι όπως απαιτείται και με τα σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιείτε, το σκεύασμα που χρησιμοποιείτε, στο χρόνο που επιτρέπετε, ότι είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθείτε στενά σε όλη την Κρήτη αυτή την ώρα εξαιτίας της αστάθειας του καιρού, να καταλάβω ότι δεν θα είναι σε ανάγκη σε όλη την Κρήτη να γίνουν επιπλέον ψεκασμοί εκεί μόνο που οι καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν προβλήματα. Να πιστέψω ή να φανταστώ ότι με τη συνεργασία και των τοπικών ομάδων και των ιδίων των παραγωγών και των εργολάβων και των τοπικών κοινοτήτων ότι όλη αυτή η συνεργασία φέρνει αυτό το αποτέλεσμα για να γίνεται και ο έλεγχος, κυρία Χουδετσανάκη. Κυρία Δουλγεράκη, δράσουμε τις ευκαιρίες πραγματικά. Επισταμένη προσοχή και από τους εργολάβους και από τους παγιδοθέτες, δηλαδή δακοκτονία, το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου, είναι ένα που εξαρτάται από μια αλυσίδα. Να μην φύγει κανένας κρίκος από την αλυσίδα. Εμείς είμαστε με τους τοπικούς, με τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες σε συνεργασία, σε πολύ καλή συνεργασία και τους ευχαριστώ και δημόσια γι' αυτό. Νομίζω ότι κανένας κρίκος από όλους μας δεν πρέπει να ξεφύγει. Γιατί το θέμα της δακοκτονίας αφορά πάρα πολύ κόσμο και σε αυτή την κρίση δεν έχουμε δικαίωμα να ξεφύγει. Νομίζω ότι αυτό είναι σε πάσα κατεύθυνση. Κάνω πραγματικά έκκληση στους εργολάβους που είναι σημαντικό το έργο τους, γιατί αν δεν πλεκάσουν, αν δεν πούνε μέσα στα ελαιόδεντρα, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Πραγματικά εξαρτάται από όλους μας. Ακόμα όμως και από τους παραγωγούς. Έκκληση που απορρέει ενδεχόμενα από κάποια παραδείγματα όπου έχετε διαπιστώσει, αφού το ελέγχετε, κυρία Χουδετσανάκη, ότι υπήρξαν ενδεχόμενα παρατράγουδα. Έκκληση που απορρέει ότι είναι πολύ σημαντική η δουλειά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Πραγματικά θα πρέπει όλοι να είμαστε σε επαγρύπνηση.
δεν έχουμε περιθώρια να φύγει μια κακή χρονιά, γιατί φέτος έχει πολλή παραγωγή. Mm-hmm. Είναι κρίμα και για την ποιότητα που η περιφέρεια, ξέρετε, κάνει μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό, αλλά και για την ποσότητα, νομίζω ότι θα δώσει ανάσα στο νησί. Ναι, θεωρώ τώρα ότι όλοι θα πρέπει να είμαστε σε πολύ υπαγρύπνηση. Ήδη οι συναντήσεις είναι συνεχές, ήδη έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Ο έλεγχος γίνεται για όλους εκείνους οι οποίοι τα κάνουν. Κυρία Δοντιαράκη, φέτος. Είναι αρκετοί οι τομεάρχες. Δεν θα πούμε φέτος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι από το μέχρι τώρα έλεγχο που γίνεται από τους τομεάρχες σε κάθε περιοχή, σε ολόκληρη την Κρήτη, ότι δεν έχετε πάρει καταγγελίες, θέλετε να πείτε, δεν έχετε πάρει παράπονα ως περιφέρεια υπεύθυνη για αυτό το έργο της δακοκτονίας, αυτό μου λέτε? Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν καταγγελίες. Όμως, σας λέω, είμαστε σε επαγρύπνηση. Εγώ γι' αυτό λέω και για τους εργολάβους και για τους παγιδοθέτες. Δηλαδή, εάν δεν βάλει ένας παγιδοθέτης σε κατάλληλο σημείο τις παγίδες, εάν δεν τις μετρήσει, έχει και αυτό το μείον του. Άρα όλοι μαζί σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε προσωπικό φέτος. Οι τομεάρχες είναι αρκετοί. Νομίζω ότι μπορεί να ελεγχθεί. Αλλά και ο παραγωγός που έχει το χωράφι του, από τη στιγμή που βγαίνει η ανακοίνωση, δεν το δικαιούται. Αυτή είναι η δουλειά του παραγωγού. Να είναι μέσα στο ελαφρυτό του. Δεν είναι πολλή ώρα που θα πρέπει να πάει. Μην αφήνουμε δηλαδή να λέμε «Α, δεν μπήκε ο εργολάβος». Όχι. Και ο παραγωγός έχει την ευθύνη. Όλοι λοιπόν που ασχολούνται στα στάδια της αγρονομικής αλυσίδας. Να παρακολουθήσει, θέλετε να πείτε, από κοντά την όλη διαδικασία, αυτό λέτε? Βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια. Μα τον ενδιαφέρει, κυρία Δουργεράκη. Αυτός θα πάρει το τελικό προϊόν. Ναι, μα σαφέστατα. Και όταν λέτε ότι η παραγωγή φέτος θα είναι πάρα πάρα πολύ καλή και ότι δεν μας αξίζει, εν πάση περιπτώσει, να το χάσουμε το προϊόν αυτό και σε αυτού του τις συγκυρίες χρονικά με αυτά που γίνονται στη μικρή μας και στη μεγάλη μας τη γειτονιά, εντάξει, αντιλαμβάνομαι αυτό που θέλετε να πείτε. Αυτό ακριβώς, και από την άλλη, μην αφήνουμε την ποιότητα να φθήνει. Μπορούμε να έχουμε ακόμα καλύτερη ποιότητα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό το μήνυμα να δοθεί όλοι μαζί σε αυτή τη διαδικασία, γιατί τα αποτελέσματα πραγματικά θα είναι διαφορετικά. Από τη στιγμή που υπάρχουν τα μέσα, τα τεχνικά, τα χρήματα, νομίζω ότι αν χρειαστεί και παρουσιάσει παραπάνω γενιές ο δάκος, θα μπούμε στη διαδικασία, και έχει πει ο Περιφερειάρχης ότι θα δοθούν επιπλέον χρήματα για να γίνει ψεκασμός, για να μην χάσουν η παραγωγή. Άρα όλοι μαζί σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα, μην αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.